pokercartoules.com. Τσεκάρετε τους γλυκούλιδους μου, τις ψυχούλες τους όμορφες που μας στέλνουν αυτές τις καρτούλες. pokercartoules.com, παιδιά. Θα βρείτε στα Ιαπωνικά πολλά και άλλα σετ και άλλα πολύ ωραία καλούδια και φυσικά και Pokemon κάρτες, εννοείται, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα με το OP06. Στο προηγούμενο βίντεο θα το έχω λιγκαρισμένο, ξαναλέω. Θα βρείτε πάρα πολλά ωραία facts για τον Ζωρίγκο μας. Το πρώτο μας πουλάκι εδώ πέρα, rare, δεν πειράζει, αλλά όμορφο, είναι η πρώην του Σάντζι. Ξέρατε ότι ο Ζόρο γεννήθηκε στο χωριό Σιμοντσούκι στο East Blue. Ελπίζω να το προφέρω σωστά. Τα γενέθλιά του είναι στις 11 Νοεμβρίου. Το πρώτο bounty του Ζόρο, ξέρετε πόσο ήτανε? Ποιος θυμάται? 60 εκατομμύρια berries. Ω, δείτε εδώ ένα λιντεράκι που πετύχαμε. Τέλειο. Η ουλή που έχει στο μάτι του Ζόρο δημιουργήθηκε από την προπόνησή του με τον Mihawk, όταν στο timeskip, ας πούμε. Το αγαπημένο φαγητό του Ζόρο είναι crackers ρυζιού. Χριστέ μου, πανέμορφη κάρτα. Και το ντουό, παιδιά. Λοιπόν, θέλω στα σχόλια να μου πείτε τα ονόματά τους, αλλά όχι τα κανονικά, όχι Ζόρο Σάντζι, πώς τους λέγαμε στο Wano. Για να σας δω. Κουιζάκι για το comment section. Λοιπόν, πάμε, Γκένμα. Ο τύπος αίματος του Ζόρο είναι 0. Τον αποκαλούν Pirate Hunter, κυνηγός πειρατών δηλαδή. Το αγαπημένο του χρώμα είναι, surprise, το πράσινο. Και αντέχει το πολύ αλκοόλ, προφανώς. Τι έχουμε εδώ? Τα ονόματα των σπαθιών του Ζόρο είναι Wado, Ichimonji, Sandai, Kitetsu και Shisui. Μπορείτε να μου πείτε στα σχόλια όλα τα ονόματα από όλα τα σπαθιά του Ζόρο. Για να σας δω, ψυχούλες μου. Thriller Bark. Από ό,τι ξέρουμε, στους Τρόχατ δεν έχουν όλοι Devil Fruit δυνάμεις. Οπότε στο SBS ερωτήθη ο Όντα τι φρούτο θα έδινε σε αυτούς τους Τρόχατ οι οποίοι δεν έχουν Devil δυνάμεις, Devil Fruit δηλαδή. Ωραία, φίλε, δείτε ο Arlong. Insane. Και όντα λοιπόν απαντάει ότι θα έδινε το Uonomi Model Seiryu, ένα Devil Fruit το οποίο έχει φάει ο Kaido. Αλλά λέει, αντί να το δώσει, λέει, στον Ζόρο, θα ήθελε ένα από τα σπαθιά του να είχε φάει αυτό το Devil Fruit. Τι έχουμε εδώ! Λούφαρος, δείτε τον! Με το καινούριο design. Ωραία, φίλε, δεν είναι πολύ όμορφο? Α, μ' αρέσει! Τι λέτε? Α, βίν. Ξέρουμε ότι το Worst Generation είναι μια ομάδα από 12 πολύ διάσημους πειρατές που μαζεύτηκαν στο Σαμπαόντι 2 χρόνια πριν και λέγονται το Worst Generation, πριν το Timeskip εννοώ. Και μέσα σε αυτούς είναι και ο Monkey D. Luffy, Trafalgar D. Law, S2 Skid, ο Blackbeard και ο Zoro. Και αν παρατηρήσετε, από όλους αυτούς ο μόνος που δεν έχει Devil δυνάμεις, Devil Powers, είναι ο Zoro. Ο Ζωρίγκος. Επίσης, στο SBS, στην ουσία αυτό είναι ένα σαν μάγκα, θα έλεγα, που ρωτάνε τον Όντα διάφορα πράγματα και ο Όντα δεν απογοητεύει τους φανς και απαντάει σε πολλές ερωτήσεις. Μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά εύκολα online. Και λέει, όπως απάντησε ερωτήσεις όπως αγαπημένα φαγητά, του αρέσει το άσπρο το ρύζι, το sea beast meat, δηλαδή το κρέας από τα τέρατα αυτά της θάλασσας, και ό,τι πάει με σάκε, έτσι, για να πιει το ποτάκι του. Τι λες τώρα! Μπρο! What the fuck? Πανέμορφη. Δεν είναι η μάγκα, αλλά είναι πανέμορφο. What the fuck? Ρε παιδιά, δεν μπορώ, σοκ. Σοκ. Δείτε πόσο όμορφη είναι η κάρτα. Δεν υπάρχει, παιδιά, δεν μπορώ, κλαίω. Ανάγλυφη.
Ωχ, Θεέ μου, δεν είμαι καλά. Δες την προκολόκο. Και για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ. Όπα, όπα, γιάματο. Ω, κι άλλο ζώρο. Ρε, ρε, τι πετύχαμε και εδώ. Δείτε τι όμορφο. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι πετύχαμε. Όλες οι κάρτες είναι πανέμορφες, αλλά θέλω να σημειώσω λίγο κάτι. Επειδή σας έλεγα για το art style των καρτών, δείτε αυτήν εδώ την κάρτα. Έτσι. Δείτε πόσο διαφορετικό είναι το art style. Μοιάζει σαν να είναι από ένα κόμικ, ξέρω εγώ, δεν ξέρω το ζωγραφιά. Θέλω να τονίσω ότι έχει 2-3 διαφορετικά art style σε όλο το TCG. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουν με το design των χαρακτήρων και των καρτών. Μπράβο, μπράβο, μπράβο στο One Piece TCG και μπράβο στις pokecartoons.com που μας έστειλε τις κάρτες. Θα τις βρείτε εκεί πέρα όλες. Πηγαίνετε πριν ξεπουλήσουν. Πάτε εδώ στην κάρτα να δεις το επόμενο card opening video One Piece TCG OP06.